Τάσος Δόνης είναι στην καλησπέρα, συντροφιά, ο επόμενος της παρέας. Καλώς τον, από τη Γαλλία. Καλησπέρα, ναι, από τη Γαλλία. Και νομίζω τώρα μπορούμε να μας δούμε όλους, γιατί έχει συνδεθεί και ο Γιώργος Δόνης από την Αθήνα. Μια από τις ωραίες στιγμές της βραδιάς, την είχαμε προγραμματίσει. Την περιμέναμε, δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα και ο Γιώργος Δόνης. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Καλησπέρα. Ο Μιχαήλ. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Γεια σου, Τάσο, με. Γεια. Και Χρήστος Δόνης. Αυτό ήρθε μπόνους, έκπληξη. Δεν ήταν σχεδιασμένο. Καλησπέρα και σε εσένα, Χρήστο. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα εγώ και ο Βασίλης. Μπορούμε να φύγουμε και από το πλάνο, αν θες, Βασίλη Τσίκα, και να αφήσουμε την οικογένεια να το πει. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσω από τον Μπαμπά. Γιώργο, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας στην παρέα. Α, τώρα μας ακούει, έβαλε τα hands-free, ναι. Οπότε τώρα μας ακούει καλύτερα ο Γιώργος Δόνης. Καταρχήν συγχαρητήρια σε όλους για αυτή την πρωτοβουλία και αυτή την προσπάθεια. Στα παιδιά τους ποδοσφαιριστές. Στα παιδιά τους ποδοσφαιριστές. Σε όλους. Όλοι αξίζουν συγχαρητήρια. Πώς βιώνεις όλη αυτή την κατάσταση? Εντάξει, είναι μια δύσκολη κατάσταση και πρωτόγνωρη. Αλλά νομίζω ότι εμείς είμαστε σε σχέση με το περισσότερο πληθυσμό σε πιο πλεονεκτική θέση. Γιατί σίγουρα αυτό που παρουσιάζεται προς τα έξω και γενικώς στα μίντια, ότι η καθημερινότητά μας, να έχουμε όλοι μεγάλα σπίτια, να έχουμε τον κήπο μας, να έχουμε τους διαδρόμους, να κάνουμε γυμναστική, να ασχολούμαστε με τη μαγειρική. Όλα αυτά είναι, ή με την οικογένειά μας, όλα αυτά είναι ιδανικά, αλλά δεν είναι το ρεαλιστικό, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν έχει αυτές τις ανέσεις και θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τους ανθρώπους που είναι μόνοι στο σπίτι τους, με τους ανθρώπους που σκέφτονται την επόμενη μέρα ότι μπορεί να μην έχουν τα απαραίτητα, μπορεί να μην έχουν τη δουλειά τους. Και πώς θα ξημερώσει για αυτούς τους ανθρώπους η επόμενη μέρα. Σίγουρα, από την άλλη, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται και από την πολιτεία και από τους γιατρούς είναι αξιέπαινη. Εγώ το μόνο που μπορώ να ευχηθώ ότι μέσα από αυτή την σκληρή δοκιμασία στο τέλος να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να δείχνουμε μεγαλύτερο σεβασμό στους συνάνθρωπών μας, όχι μόνο στους δικούς μας ανθρώπους, αλλά και στους διπλανούς μας ανθρώπους. Mm-hmm. Τάσο, στη Γαλλία πώς τα περνάς, πόσο σου λείπουν πράγματα? Και εδώ η κατάσταση είναι ίδια. Παρότι στη Reims δεν έχουμε αρκετά κρούσματα, νομίζω είναι πολύ λίγα, αλλά σε όλη τη Γαλλία τα κρούσματα είναι πάρα πολλά. Είναι 60.000 κρούσματα και σχεδόν 5.500 νεκροί. Οπότε και εδώ η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Μέχρι 15 Απριλίου θα υπάρξει καραντίνα και μετά θα έχουμε μια νέα ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό. Προς το παρόν κυκλοφορείς μόνο με ειδική άδεια, δεν μπορείς να κυκλοφορείς αλλιώς, και για τα βασικά, σούπερ μάρκετ, φαρμακείο ή άμα χρειαστείς κάτι άλλο. Mm-hmm. Και τα ζητήματα... Πώς περνάει η μέρα, Τάσο? Εντάξει, η μέρα, γενικά εγώ είμαι τύπος του σπιτιού, οπότε δεν έχω μεγάλο πρόβλημα. Η ομάδα μου έχει φέρει κάποια όργανα γυμναστικής, βγαίνω έξω, τρέχω, κάνω το πρόγραμμά μου, υπολογιστή, ταινία, οπότε περνάει η ώρα. Τον Τάσο παρακαλάμε να τον βγάλουμε έξω από το σπίτι, είναι του σπιτιού πάντα. Χρήστο, για σένα πώς είναι? Εντάξει, για μας περνάει πιο γρήγορα η ώρα, γιατί έχουμε το μικρό, οπότε μας απασχολεί σχεδόν όλο το 24ωρο. Αλλά εντάξει, προσπαθώ και εγώ να αθλούμαι, να βγαίνω λίγο έξω, να τρέχω. Οπότε περνάει γρήγορα η ώρα. Τάσο, Χρήστο, εσείς είστε ποδοσφαιριστές. Με τον Μπαμπά σας είπαμε προηγουμένως. Εμείς καμαρώνουμε, απόψη καμαρώνουμε γενικά τους αθλητές, αλλά ειδικά τους ποδοσφαιριστές λόγω της πρωτοβουλίας που έχουν αναπτύξει.
Πώς νιώθετε για το σύνδεσμό σας που κάνει όλο αυτό απόψε? Εγώ καταρχάς θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και σε εσάς αλλά και στο ΨΑΠ για την πρωτοβουλία και για την κίνηση που πήρε. Γνωρίζουμε ότι αυτές τις δύσκολες μέρες και αυτούς τους δύσκολους μήνες υπάρχουν γιατροί, νοσηλευτές, αλλά και άνθρωποι που δουλεύουν στα νοσοκομεία που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Οπότε ελπίζω και παροτρύνω τον κόσμο να δώσει αυτό το χρηματικό ποσό που μπορεί και εύχομαι να κάνουμε τη ζωή τους και τη δουλειά τους λίγο πιο εύκολη. Γιατί αξίζουν πολλά συγχαρητήρια οι γιατροί και όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ένα απλό μήνυμα για να το πω. 54888 γράφοντας ΨΑΠ είναι 2,5 ευρώ το συνολικό κόστος, γιατί αυτό το νόημα έχει βραδιά η πρωτοβουλία των ποδοσφαιριστών να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα χρήματα γίνεται. Χρήστο, εσύ τους ζεις από πολύ πιο κοντά τους ανθρώπους του ΨΑΠ, τους γνωρίζεις, τα παιδιά που τρέχουν το ΔΣ. Μίλησε μας και εσύ λίγο για αυτή την πρωτοβουλία. Ναι, σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα και σε όλο αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι οι ποδοσφαιριστές, όπως θα πρέπει να είμαστε. Σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί ο καθένας διαθέτει ένα ποσό για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους καθημερινά παλεύουν για να μας κρατήσουν εμάς σε μια καλή κατάσταση και θα προσπαθήσουμε και εμείς από τη μεριά μας να τους ευχαριστήσουμε και να τους κρατήσουμε εμείς να είναι λίγο πιο υγιείς από ό,τι μπορούν και να είναι τώρα. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν είσαι ξαναβρεθεί ποτέ στον αέρα, έστω και αυτόν τον τηλεοπτικό αέρα, με τους δύο γιους ταυτόχρονα. Πριν μερικά χρόνια ήμασταν μαζί σε ένα στούντιο, μαζί, ναι, σε μια εκπομπή. Ωραία. Άρα δεν είναι η πρώτη φορά. Πώς είναι η επικοινωνία με τον Τάσο τώρα? Έχετε δυνατότητα, μιλάτε πολύ συχνά, φαντάζομαι. Σε καθημερινή βάση, γιατί εντάξει, όταν το παιδί σου είναι μακριά, έχεις και ένα μεγαλύτερο άγχος, γιατί ο Τάσος, λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιουργηθήκανε, θα έπρεπε να έρθει στην Ελλάδα, ήταν να κλείσουν οι πτήσεις, να μείνει σε καραντίνα, μετά αν θα γύριζε πίσω μέχρι 15 Απριλίου θα έπρεπε να, δεν ξέραμε αν θα κλείσουν τα σύνορα και στην Γαλλία οι πτήσεις, και ήταν προτιμότερο, κρίθηκε προτιμότερο να μείνει στη Γαλλία, στο σπίτι, μαζί με έχει το κορίτσι του παρέα, και να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα, ξέροντας ότι ο Τάσος είναι και ένα παιδί του σπιτιού, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ το έξω. Κατά τα άλλα, όλους τους ποδοσφαιριστές, πώς είναι τώρα να τους παρακολουθείς, πώς είναι να σκέφτεσαι το πόσο χρόνο θα χρειαστούν για να ετοιμαστούν, αν και όταν ξαναπαίξουμε ποδόσφαιρο? Όλα αυτά είναι ζητήματα και προκλήσεις που ο φυσιολογικός άνθρωπος δεν είχε φανταστεί ότι μπορεί να τεθεί αντιμέτωπος τους, έτσι δεν είναι? Να σου πω, Βασίλη, σκέφτομαι λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα από ότι την άθληση. Γιατί το λέω αυτό? Δεν θα πω το κοινότυπο ότι προέχει υγεία, που είναι το απόλυτα φυσιολογικό. Θα πω το εξής, ότι επειδή έχουμε πολλά νέα παιδιά στην ομάδα, ξέρετε πολύ καλά ο δικός μας μέσος όρος είναι πολύ μικρός στην ομάδα, πολλά από αυτά τα παιδιά προτίμησαν να μείνουν στην Αθήνα, να μην πάνε στους δικούς τους που μπορεί να είναι μεγαλύτεροι άνθρωποι, γιατί ήμασταν σε μια συχνή επικοινωνία όλοι μεταξύ μας με τις επαφές που είχαμε. Και αυτά τα παιδιά είναι μόνα τους. Και πολλές φορές πρέπει να όλοι οι άνθρωποι γύρω από την ομάδα, και εγώ και το team και οι γιατροί μας, όλοι και ο ψυχολόγος μας, γιατί αυτά τα παιδιά είναι μόνοι τους, έχουν το μυαλό και στους δικούς τους, βρίσκονται σε μία απομόνωση, και το ψυχολογικό κομμάτι πέρα το σωματικό παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Τώρα στα υπόλοιπα, στα αθλητικά, τους ανανεώσαμε το πρόγραμμα. Η τεχνολογία βοηθάει σε όλα αυτά. Μας στέλνουν μέσω GPS κάθε μέρα σε εμένα το πρόγραμμα. Μελετούμε τι κάνουν. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα θα δούμε ποια απόφαση θα πάρθει αργότερα και πότε θα γίνει το πρωτάθλημά μας και αν γίνει.